Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Είναι από τα πρόσωπα τη ημέρα ο κ. Σταϊκούρα. Τι να κάνουμε τον τώρα, ημερών. Τον Ιμερών. Τον ημερών, έτσι κι αλλιώ, ε, ο Υπουργό των Οικονομικών. Γεια σα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σα. Καλημέρα, σας. κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε Κα... πολύ που είστε Καλησημέρα. εδώ. Εγώ ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Λοιπόν, χθε ανακοινώθηκαν στοιχεία πληθωρισμού. Είναι ο υψηλότερο πληθωρισμό που έχει καταγραφεί από τότε που η χώρα μπήκε στην ε, ε, ζώνη του ευρώ. Πόσο σα προβληματίζει και τι αντανάκλαση βλέπετε στα νοικοκυριά από αυτόν τον πληθωρισμό. Σημαντική αντανάκλαση. Είναι απολύτω βέβαιο ότι αυτό ο πληθωρισμό πλήττει το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη και επηρεάζει του οικογενειακού προπολογισμού. Mm -hmm. Και είναι απολύτω σαφέ ότι δεν μπορούμε ό,τι και να κάνουμε να καλύψουμε στο πλαίσιο του εφικτού όλε αυτέ τι απώλειε που έχουν και θα έχουν τα ελληνικά νοικοκυριά το επόμενο χρονικό διάστημα. Και θα έχουν. Ε? Και θα έχουν γιατί αυτό το φαινόμενο εξακολουθούμε να πιστεύουμε πανευρωπαϊκά ότι είναι παροδικό. Αλλά κρατάει περισσότερο από τι αρχικέ εκτιμήσει και έχει μεγαλύτερη ένταση. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ενώ όλε οι χώρε είχαν μια εκτίμηση στον προπολογισμό του για πληθωρισμού ισχυρότερου mm -hmm. από το 2021, αλλά σχετικά ήπιου, mm -hmm. τώρα τα καινούργια στοιχεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεωρούν προ το χειρότερο τον πληθωρισμό. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, το πάνε περίπου στο 3% μέσο πληθωρισμό. Mm -hmm. Mm -hmm. Άρα. Στον προπολογισμό, είναι... πόσο το έχετε. Στον προπολογισμό, είχαμε περίπου μία μονάδα, λίγο πάνω από 1%. Ναι, ναι. Αυτό ήταν στον προπολογισμό. Ήταν αυτονόητο αυτό. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ναι. Θέλω να σα πω, για να καταλάβετε την ένταση του προβλήματο, ότι και με 3% έχουμε από του χαμηλότερου πληθωρισμού στην Ευρώπη. Κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο το 2022. Άρα, κύριε Υπουργέ, δεν Α, οφείλετε το... να το έχετε προβλέψει αυτό που σα κατηγορεί οι ότι δεν το προβλέψατε. Πρώτα δεν θα πω... μπορούσατε. Μα καμία χώρα στην Ευρώπη και παγκοσμίω δεν έχει προβλέψει όχι το πώς θα εξελιχθεί ο προπολογισμό και ο πληθωρισμός το 2022, mm -hmm. αλλά ακόμα και τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα. Μάλιστα. Βλέπετε ότι υπάρχουν γεωπολιτικέ αναταράξει. Mm -hmm. Βλέπετε ότι υπάρχουν αποκλήσει και διαφοροποιήσεις στη νομισματική πολιτική μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπη. Mm -hmm. Βλέπετε ότι υπάρχει μεγάλη ανάκαμψη των οικονομιών, πολύ μεγαλύτερα από τι αρχικέ εκτιμήσει, mm -hmm. άρα ουσιαστικά mm -hmm. απόκληση μεταξύ προσφορά και ζήτηση. Αυτά καμία χώρα δεν μπορούσε να τα προβλέψει με ακρίβεια. Ναι. Ότι θα υπήρχε ένα εντονότερο πρόβλημα το είχαμε προβλέψει mm -hmm. και σωστά το είχαμε εκτιμήσει. Τώρα μπορείτε Εδώ, να προβλέψετε τη πώς. διάρκεια είναι του, επειδή είπατε ότι είναι παροδικό, αλλά κρατά πολύ, να ξέρει ο κόσμο πόσο Φε... θα διαρκέσει αυτό το κύμα. Φαίνεται με τα σημερινά δεδομένα ότι ισχύει η εκτίμηση που είχαμε κάνει mm -hmm. για σημαντική αποκλιμάκωση του προβλήματο στο δεύτερο τρίμηνο του 2022, αλλά ταυτόχρονα φαίνεται. Ότι το πρόβλημα θα εξακολουθήσει να είναι κοντά μα, έστω <συμή> και υπιότερο, αλλά σημαντικό, και το δεύτερο εξάμεινο του 2022. Μάλιστα. Άρα, όλο το 2022. Άρα, αλλά, ναι. αλλά όχι ναι. με την ένταση που έχει σήμερα. Μάλιστα. Αυτά είναι τα σημερινά δεδομένα. Ξέρετε, οι εκτιμήσει γίνονται με βάση τι διεθνεί διακυμάνσει κάποιων τιμών. Μπορεί να αλλάξουν. Αυτό ε, ναι. ισχύει όχι μόνο για την Ελλάδα, γιατί μου είπατε ο υψηλότερο πληθωρισμό των τελευταίων δεκαετιών. Ε, ναι, ναι. Το ίδιο ισχύει για τι ΗΠΑ. <συμή> 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 Το ίδιο για την Ισπανία, για τη Γερμανία, για τη Γαλλία, για την Πορτογαλία, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είναι ένα εξωγενές, παγκόσμιο Σωστό. φαινόμενο που προσπαθούμε Αλλά να τα αντιμετωπίσουμε εδώ υπάρχει, κατά τον βέλτιστο τρόπο. Εδώ υπάρχει μια σοβαρή διαφορά, κύριε Υπουργέ. Εμεί έχουμε φάει 10 χρόνια μνημόνιο, 2 χρόνια πανδημία. Έχουμε πληρώσει περισσότερο τα μαλλιοκέφαλά μα, έχουν χαθεί δουλειέ. Δεν χρειάζεται να τα λέμε τώρα όλα αυτά. Ξέρουμε τι περάσαμε με το μνημόνιο. Και αν κατάλαβα καλά με αυτό που είπατε, ότι δεν μπορείτε να καλύψετε. Προφανώ δεν ξέρω πού θα βρεθούν τα λεφτά για να καλύψετε το κράτο όλε αυτέ τι απώλειε. Είμαστε περίπου μόνοι μα. Όχι, δεν είμαστε μόνοι μα και θα σα πω τι διαφορά. Μόνοι μα εμεί οι πολίτε, λέω, σε σχέση με εσά, του κυβερνώντε. Όχι, δεν Είστε μόνοι σα, αν κάνετε αυτό το διαχωρισμό Αυτό το γιατί διαχωρισμό. Θεωρώ κάνω, ότι είμαστε ναι. στην ίδια βάρκα όλοι μα. Ναι. Θεωρώ ότι η πολιτεία έχει κάνει και κάνει το βέλτιστο για να κτίσει το επαρκέστερο δίκτυο ασφαλεία πάνω από νοικοκυριά και επιχειρήσει. Εξηγούμε. Επειδή είπατε και την τελευταία δεκαετία και είπατε και το τι γίνεται σε σχέση με το εξωτερικό. Mm -hmm. Εμεί επιλέξαμε και ορθώ να μειώσουμε σημαντικά του φόρου μα τους ναι. του φόρου των πολιτών. Κατά μόνιμο τρόπο. Μάλιστα. Ακόμα και πρόσφατα μειώσαμε τον ένφια στα ναι. 250 εκατομμύρια. Στα καθαριστικά που θα δείτε από τον Απρίλιο, mm -hmm. 8 στα 10 νοικοκυριά θα πληρώσουν ακόμα χαμηλότερο ένφια. Αυτό τι σημαίνει mm -hmm. πολύ απλά για Αυτό δεν σημαίνει ότι στο πορτοφόλι του πολίτη, αφού θα πληρώσει λιγότερο ένφια, θα του περισσέψουν περισσότερα χρήματα. Και ε, θα τα δώσει mm. τη ΔΕΗ όμω. Μισό λεπτό. Στο Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. φυσικό αέριο. Στο σπουδαιό μου, Το αρνεί που έχει 16% ακριβώς. Θα ήθελα όμω να μου αφήσετε ένα λεπτό για να το κάνω σχεδιασμό. Σα μιλήσα για τον ένφια. Έχουμε τη μείωση φορολογική επιχειρήση. Ναι. Έχουμε τη μείωση στα φυσικά πρόσωπα. Έχουμε τη μείωση προκαταβολή φόρου. Άρα η μία ενότητα και φυσικά την κατάργηση φορά αλληλεγγύη που προσδοκούμε ναι. να επεκταθεί για όλου του πολίτε το 2023. Μάλιστα. Και προ αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε ω οικονομικό επιτελείο. Αυτή είναι η μείωση φόρων. Η μείωση φόρων, συνεπώ, έρχεται να βοηθήσει τα νοικοκυριά. Δεύτερον, ερχόμαστε και αυξάνουμε δύο φορέ τον κατώτατο μισθό. Έχουμε πει Ακολουθώντα την νομοθεσία τη χώρα, ότι η δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού θα είναι πολύ πιο γενναία. Θα καλύπτει τον πληθωρισμό. Θα είναι πιο γενναία. Δεν μπορώ να σα πω από τώρα ποιο θα είναι το Έ αποτέλεσμα τη. Μάλλον, μια ανακοίνωση χίλια. Κατώτατο μισθό. Κατώ το μισθό. Πρέπει να δούμε τι αυξήσει που έχουν γίνει σε κάθε χώρα. Και επίση πρέπει να δούμε και κάτι ακόμα, και Είπατε για του Ισπανού. Ναι, mm -hmm. να, αλλά οι Ισπανοί πλέον έχουν υψηλότερη ενεργεια από την Ελλάδα. Θα πρέπει, συνεπώ, όποια απόφαση πάρουμε Μάλιστα. όχι μόνο να διευκολύνει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, σωστά και γενναία, αλλά θα πρέπει να δημιουργεί και τα κίνητρα για να μειώσουμε ακόμα παραπάνω την, την ανεργία. ανεργία. Μήπω αρχόμαστε... αργεί Μπο... η αύξηση του κατώτατου μισθού, Όχι το Μάιο. Γιατί ναι. εσεί πάντα το Μάιο. Εδώ έχουμε άλλου τρει μήνε μπροστά από το Μάιο. Περιμένετε. Αυτή είναι η δεύτερη ενότητα. Τρίτη ενότητα. Ερχόμαστε κάθε μήνα και επιδοτούμε στο μέτρο του εφικτού το ενεργειακό κόστο. Να ξέρετε ότι από τον πληθωρισμό που είδατε χθε, ναι. τα δύο τρίτα είναι ενεργειακό κόστο. Τα δύο τρίτα. Ναι. Άρα, ερχόμαστε και επιδοτούμε αυτά που μπορούμε με βάση το Ταμείο Ενεργειακή Μετάβαση. Ναι. Καλύπτοντα ένα σημαντικό ποσοστό. Μέχρι εκεί μπορεί ο προπολογισμό. Mm. Αυτό είναι το, 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 το πλαθόν, τα 300 400. εκατομμύρια. Μέχρι εκεί είμαι πάρα πολύ ειλικρινή μαζί σα και με του τηλεθεατές. Μέχρι εκεί μπορεί το Ταμείο Ενεργειακή Μετάβαση για του επόμενου μήνε Άρα, όχι άμεσα ο κρατικό προπολογισμό. Ναι. Αν όμω οι εξελίξει δεν είναι θετικέ του επόμενου μήνε, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν πόροι και από τον κρατικό προπολογισμό. Άρα, ναι. θα πρέπει να έχουμε στην άκρη κάποιου πόρου ναι. για δυσμενή σενάρια μετά το πρώτο εξάμεινο του 2022, αν χρειαστεί. Που ευελπιστούμε να μην χρειαστεί. Να σας ζητήσω κάτι άλλο. Και ταυτόχρονα, ναι. έχουμε πάρει και μια σειρά μέτρα ανακ... ναι. ανακούφιση των πολιτών που Αφορούν την πανδημία, είχατε προηγουμένω συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα. Γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιε λιγότερε αναταράξει στην αγορά. Συνεπώ, σα είπα ένα συνολικό πακέτο μέτρων, στο οποίο έχουμε μόνιμε μειώσει φόρων για ένα παροδικό πρόγραμμα, ναι. επιδοτήσει ενεργειακού κόστου για όσο υπάρχει το πρόγραμμα. Οι, οι μειώσει φόρων ήταν στο πρόγραμμά σα, δηλαδή με αυτό εκλέγηκατε. Σωστά και υλοποιούνται. Δεν είναι εξτρά δηλαδή, αυτό είναι που ναι, είχατε πει στο ναι, πρόγραμμά σα. Αλλά υλοποιούνται ναι. παρά το γεγονό. Ότι έπρεπε να κάνουμε αναθεωρήσει προπολογισμών και να αυξήσουμε τι δαπάνε. Για Μάλιστα. να δούμε, συνεπώ. Ναι. Μου επιτρέπετε, μισό λεπτό. Παρακαλώ. Γιατί σωστά μου λέτε και ήμουν από την αρχή πολύ ξεκάθαρο ότι επηρεάζονται σημαντικά οι οικογενειακοί προπολογισμοί. Εκεί θα ναι. έρθουμε. Πώ όμω έχουν διαμορφωθεί σήμερα οι οικογενειακοί προπολογισμοί, Γιατί πρέπει να δούμε και τη μεγάλη εικόνα. Συμφωνούμε ότι σε σχέση με τι συζητήσει που είχαμε κάνει στο παρελθόν η οικονομία ανέκαμψε πολύ πιο ισχυρά από ό,τι περιμέναμε το 2021. Ουσιαστικά, καλύψαμε τι απώλειε του 2020. Μάλιστα. Χθε ανακοινώθηκαν οι τζίροι των επιχειρήσεων του 2021. Ναι. Ε, πληροφορήθηκα ότι το αναδείξατε. Ήταν υψηλότεροι από το 19, 19. με βάση στα στοιχεία, να τα στοιχεία που Ήταν υψηλότεροι από το 19. Ναι. Οι καταθέσει είναι αυξημένε <χω> κυρίω ναι. των οικοκυριών και το διαθέσιμο εισόδημα μετά τον πληθωρισμό το 2021 ήταν ικανοποιητικό. Ναι. Αυτό τι σημαίνει, Ότι βοηθήσαμε και με μέτρα στήριξη και με μειώσει φόρων το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη. Ναι. Αυξήθηκε, αλλά σήμερα ροκανίζεται. Ε. Αυτή η καλή εικόνα που σα λέω έχει θολώσει. Mm -hmm. Έχει θολώσει σούμε... πολύ, κύριε Υπουργέ. Δε... Γιατί πάει όλα στο σούπερ μάρκετ και του είναι 20-30% ακριβότερο, πάνω. του έρχεται ο λογαριασμό τη ΔΕΗ του φυσικού αερίου και παθαίνει. Δεν, ανοί... δεν ανοίγουν του λογαριασμού. Έχει, έχει θολώσει σημαντικά, διότι δεν συνεκτιμούμε και τη μεγάλη εικόνα, αλλά και τι προοπτικέ. Mm -hmm. Για παράδειγμα, στο χώρο τη εστίαση, την Κυριακή επισκέφτηκα τη Χορέκα. Ναι. Η εικόνα που έχω όχι για τι προοπτικέ μόνο, αλλά για το σήμερα, για το, το Φεβρουάριο, ήταν εξαιρετικά θετική. Ναι. Για τον τουρισμό, Επίσης. έχουμε πολύ αισιόδοξα αποτελέσματα. Μια που το λέτε, θα είναι τα έσοδα. Τώρα για τον τουρισμό, αν και θέλω να σα ρωτήσω και κάτι άλλο. Ε, Μια και το λέτε για τον τουρισμό, ο τουρισμό θα είναι υψηλότερο σε εισπράξει και σε επισκεψιμότητα από το 19. Εμεί έχουμε βάλει στον προπολογισμό να καλύψουμε το 22 το 80% των εσόδων του 19. Ναι. ναι. Τα στοιχεία δείχνουν οι εκτιμήσει ναι. για του επόμενου μήνε ότι μπορεί να φτάσουμε ή να υπερβούμε το 19. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για τον προπολογισμό. Όμω από την άλλη πλευρά, έχουμε τι αναταράξει στο ενεργειακό πεδίο και τι γεωπολιτικέ εξελίξει. Ναι. Οι οποίε, αν γίνουν δυσμενέστερε mm -hmm. όπω φημολογούνταν το τελευταίο χρονικό διάστημα, θα έχουν μια αρνητική επιβάρυνση στο ΑΕΠ τη χώρα εξαιτία του ενεργειακού κόστου. Mm -hmm. Άρα, δεν θέλω να παρουσιάζω μόνο την θετική Πόρεια τη οικονομία ναι. μπορεί να υπάρχουν και αρνητικέ εκπλήξει που δεν θα οφείλονται στη χώρα. Θα οφείλονται σε εξωγενεί παράγοντε. Γι' αυτό θέλει προσοχή, σύνεση και ψυχραιμία. Άρα, λέτε στη χώρα όλα καλά, το έξω είναι το πρόβλημα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν λέω όλα καλά, απλά λέω το εξή. Ναι. Όταν ήρθα την τελευταία φορά να συνομιλήσω μαζί σα, ναι. ήταν μόλι που ανακοινώσαμε τον ένφια. Ναι. Μάλιστα. Σημαντική μείωση του ένφια μόνιμη στα πορτοφόλια όλων των πολιτών, το δικό σα και των συνεργατών σα. Όσων έχουν σπίτια. Με το 92% των Έλληνων πολιτών έχει τουλάχιστον ένα σπίτι. Όταν τελειώσαμε αυτό το 8, μέτρο, το νίκουρα νίκουρα νίκουρα. Ε, ερχόσασταν, ερχόσασταν, όχι προσωπικά εσεί, ναι, ναι. αλλά μου θέλετε τα ερωτήματα, τι άλλο θα κάνετε. Τρει μέρε μετά ανακοινώσαμε ναι. πρόσφατα μέτρα για τον πρωτογενή τομέα. <στομίου> Λυπάσματα στο 6%, ξενοτρόφου να καλύψουμε το 7% του τζίρου του πρώτου τριμήνου. Με το που κάνουμε αυτό, ρωτάτε τι άλλο θα κάνετε. Έρχεται ο αρμόδιο που ο κ. Κρέκα, και λέει 350 εκατομμύρια το Φεβρουάριο για την ενέργεια. Ναι. Με το που τελειώνει αυτό, τι άλλο θα κάνει. Σα κατηγορεί θα βέβαια η αντιπολίτευση ότι το δηλαδή, Σεπτέμβρη σα είχαν πει για το ενεργειακό. ενεργειακό και δεν το υπολογίσατε. Και υπολογίσατε μόλι 150 εκατομμύρια. Mm -hmm. Και στη συνέχεια ήρθε ένα τσουνάμι στου λογαριασμού. Θα σα πω το εξή. Εύκολα, όταν είναι κανένα στην αντιπολίτευση, ειδικά αυτή η αξιωματική αντιπολίτευση, μπορεί με ανευθυνότητα να τάζει ναι. τα πάντα στου πάντε. Όπω έκανε και στο παρελθόν. Mm -hmm. Είναι μια κλασική επιστροφή στο παρελθόν. Μάλιστα. Αλλά εγώ θα σα μιλήσω με πολύ απλού όρου. Το 2021. Η χώρα έκλεισε με δαπάνε παραπάνω από έσοδα περίπου 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Τι εισηγούνται κάποιοι, δώσε κι άλλα. Μείωσε φόρου στα τρόφιμα, στα καύσιμα, mm -hmm. δώσε στου συνταξιούχου, δώσε επιδόματα, άρα να αυξηθεί το έλλειμμα. Πού θα βρούμε τα λεφτά, αν αυξηθεί το έλλειμμα, θα πρέπει να δανειστούμε. Μες, ναι. Πού έχει πάει το επιτόκιο σήμερα, Στο 2,7% περίπου το δεκαετέ. Mm -hmm. Άρα, όποιοι εισηγούνται με ευκολία και ανευθυνότητα. Δώσε κι άλλα. Ουσιαστικά υποστηρίζουν ότι πρέπει να υποθηκεύσουμε το παρόν και το μέλλον τη οικονομία. Mm -hmm. Αυτό εμεί δεν, Χω... Άρα... Άρα... δεν πρέπει να το κάνουμε. Άρα. Αυτό δεν το κάνουμε. Χωρί χωρίς, χωρίς ε, ανευθυνότητα. Να ρωτήσουμε ευθέω. Το οικονομικό επιτελείο τη κυβέρνηση σκέφτεται ε, να δώσει ένα δώρο Πάσχα. Ένα επίδομα στι ευπαθεί ομάδε που, όπω εσεί είπατε, ροκανίζεται και το, και το εισόδημά του, πλήττονται. Και όπω είπε και ο Πρωθυπουργό ότι θα έχουμε στοχευμένε παρεμβάσει. Ποιε θα είναι αυτέ. Γιατί δεν υπάρχει ένα επίδομα Πάσχα ή ένα επίδομα για την ενέργεια ή ένα επίδομα για, το, για αυτό το ροκάνισμα, κύριε Υπουργέ. Ή αν είναι στη σκέψη σα. Προφανώ είναι στη σκέψη μα. Ε. Και όπω σα έχω πει με ευθύτητα, από τι αρχέ του έτου έχουμε μετρήσει τα πάντα. Έχουμε μετρήσει την απώλεια εσόδων από την μείωση του ΦΠΑ σε οποιοδήποτε τρόφιμο. Έχουμε μετρήσει την απώλεια εσόδων από τη μείωση στα καύσιμα. Έχουμε μετρήσει. Το αν αυτό που εισηγούνται κάποιοι πάει στον πολίτη. Γιατί ξέρετε πολύ καλά mm -hmm. ότι πολλέ φορέ χάνεται στην εφοδιαστική αλυσίδα. Άρα, συγγνώμη, μια και το λέτε να το Και και μετρήσει. Μισό λεπτά, μισό λεπτά. Και έχουμε μετρήσει, ναι. αν μου επιτρέπετε. Ναι. Και το πώ θα βοηθήσουμε περισσότερο τερβάλλα, τα ευάλωτα νοικοκυριά. Συνεπώ. Ναι. Συνεπώ. Λοιπόν. Ανάλογα με την εκτέλεση του προπολογισμού τον μήνα Φεβρουάριο που φαίνεται να είναι πολύ καλή. Μάλιστα, ναι. Φαίνεται τα έσοδα σε σχέση με του στόχου να είναι αρκετά αυξημένα. Βεβαίω, από έναν κακό Ιανουάριο. Ο οποίο ναι. οφείλονταν τόσο στην υγειονομική κρίση, Μάλιστα. όσο και στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Τι θα κάνετε. Εάν, συνεπώ, έχουμε καλή εκτέλεση του προπολογισμού και το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται με την ίδια ένταση στο επόμενο διάστημα, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αξιοποιήσουμε τον δημοσιονομικό χώρο που θα δημιουργηθεί ναι. για να βοηθήσουμε ευαι... ευάλωτα νοικοκυριά. Προσέξτε, είπα που θα δημιουργηθεί. Γιατί τώρα τι κάναμε, mm -hmm. αξιοποιήσαμε τον δημοσιονομικό Κα... χώρο. Ναι. Κύριε Αξιοποιήσαμε τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργήθηκε. Mm -hmm. που Δημιουργήθηκε γιατί γιατί είχαμε καλύτερε επιδόσει το 2021 για να mm -hmm. κάνουμε τι, Να μειώσουμε τον ένφια σε όλου mm -hmm. και να βοηθήσουμε τον πρωτογενή ε, τομέα. Άρα, αντίστοιχο με το Χριστουγέννων θα είναι και το Πάσχα. Δεν θα σα πω ποιο συγκεκριμένο μέτρο θα είναι. Mm -hmm. Θα σα πω ότι έχουμε μετρήσει τι δυνατότητε που μπορεί να υπάρξουν στο μέλλον mm -hmm. για να βοηθήσουμε στοχευμένα, mm -hmm. όχι με μόνιμο τρόπο τα νοικοκυριά. Οι μόνιμε παρεμβάσει μα είναι οι φορολογικέ παρεμβάσει. Μισό λεπτό, αν... Γιάννη. Μισό λεπτό. Ε, άρα, ΦΠΑ στα τρόφιμα και, και φόρο στα καύσιμα έχει φύγει από τη συζήτηση. Θυμάστε ότι από τον Ιανουάριο σα είχα απαντήσει σε αυτό το θέμα. Mm. Ναι, το αφήσατε στο ενδιάμεσο ότι το εξετάζετε. Το... Και όταν λέτε ότι το εξετάζετε, όλοι, όλοι έκαναν προσδοκίε ότι θα γίνει. γίνει. Σα είπα ότι στο μεσοδιάστημα όλα είναι ανοιχτά γιατί όλα έχουν μετρηθεί. Μάλιστα. Mm -hmm. Εάν καθίσω σε έναν διάλογο τώρα. Και σας πω, αυτό το εξετάζουμε, αυτό δεν το εξετάζουμε, mm -hmm. αμέσως μετά από πέντε λεπτά θα βγουν ειδήσει ότι αυτό θα κάνει το οικονομικό επιτέλειο. Mm -hmm. Η απάντηση δεν είναι αυτή. Αυτό το ξέρετε. Η απάντηση, mm -hmm. είναι... Mm -hmm. Η απάντηση mm -hmm. είναι ότι mm -hmm. έχουμε πολλές εναλλακτικές, mm -hmm. έχουμε καταλήξει στο ότι από αυτές τις εναλλακτικέ οι βέλτιστες για τα πραγματικά ευάλωτα νοικοκυριά είναι αυτές... Που έχουν να κάνουν με την παροχή κάποια ρευστότητα σε αυτού. Ναι, και προ, χρήματα και, δηλαδή. Και, και προ αυτή την κατεύθυνση ναι. σκεπτόμαστε να κινηθούμε μελλοντικά, ανάλογα με τι εξελίξει. Άρα για να παίξουν κύριε Υπουργέ και οι ειδήσει, όπω είπατε πριν, γιατί αυτό είναι δικιά μα δουλειά, όχι δικιά σα. Εάν, εάν βρεθεί ο δημοσιονομικό χώρο, εκεί κοντά στο Πάσχα θα υπάρξει ένα εφάπαξ βοήθημα προ του ευάλωτου. Είναι σημαντικό αυτό. Μέχρι τώρα έχουμε αποδείξει επί τρία χρόνια ότι στι απανοτέ διαδοχικέ κρίσει mm. και πολλέ φορέ παράλληλε και ταυτόχρονε. Είμαστε κοντά στην κοινωνία. Αλλά πάντα mm. με φιδό στο πλαίσιο του εφικτού. Mm -hmm. Να υπενθυμίσω δε ότι επειδή πολλέ φορέ ανοίγω και δικά μου κεφάλαια προβληματισμού, μου θέτεται το θέμα των επιστρεπτέων προκαταβολών. Στην επιστρεπτέα προκαταβολή δανειστήκαμε ω χώρα 8,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Βεβαίω με mm -hmm. πολύ ευνοϊκού όρου. Ναι. Και τι κάναμε, Δανείσαμε τι επιχειρήσει, κυρίω τι πολύ μικρέ επιχειρήσει. Μάλιστα. 8,3 δισεκατομμύρια ναι. ευρώ. Από αυτά τα 8,3 δισεκατομμύρια ευρώ, έχουμε βεβαιωμένα ότι θα πάρουμε 3 δισεκατομμύρια και εκτιμούμε ότι τελικά θα εισπράξουμε 2,3. Δεν θα του τα χαρέσετε αυτά, Μισό λεπτό. 8,3... τι 3... γιατί μισό λεπτό, τι, ξέ... <laughs> Ξέρω, okay. κατά τώρα. Yeah. Θα του τα χαρέσετε, Δεν όχι, όχι. Γιατί δεν είδατε την πρόταση που θέλω να yeah. καταλήξω. Δανειστήκαμε 8,3 δισεκατομμύρια ευρώ και προσδοκούμε να πάρουμε 2,3. 6 δισεκατομμύρια ευρώ τα κουρέψαμε. Mm -hmm. Αυτή είναι ουσιαστική βοήθεια. Αντιλαμβάνεστε. Ότι με τα σημερινά δεδομένα, μέχρι εκεί μπορούμε να πάμε. Σα απάντησα. Μου απαντήσετε. Κόστο εκλογών, πόσο είναι, περίπου για τον κρατικό προπολογισμό. Γιατί μιλάμε τώρα, Δεν είμαι στο 2023. το υπολογίζετε η φέτο. Μου λέτε το για το 23. Έχει πει ο Πρωθυπουργό, αλλά έχει υπολογιστεί για το 2023. Κανονικά στην ώρα του. Καλημέρα, κύριε Σταϊκούρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.